Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, με σημαντικές συνεργασίες στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Το όνομά του χαρακτηριστικό και ασυνήθιστο, αλλά πολύ σημαντικό για εκείνον, γιατί το πήρε από τον παππού του που είχε καταγωγή από τον Πόντο. Κατά τον φίλο του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ο Πυγμαλίων είναι ένας σωστός Αγγλοπόντιος. Γεννήθηκε στον Μπόλτον της Αγγλίας από μητέρα Αγγλίδα και πατέρα Έλληνα, ενώ έχει τρία αδέλφια τα οποία υπεραγαπά. Αρχικά σπούδασε computing και marketing, αλλά τελικά στράφηκε στην υποκριτική. Η καριέρα του ως ηθοποιός ξεκίνησε στην Αγγλία, όπου στην πρώτη του οντισιόν πήγε παρακινούμενος από σχετική αγγελία σε εφημερίδα. Όπως ο ίδιος έχει πει, η γιαγιά του διάβασε για μια οντισιόν που γινόταν στο Octagon Theater και τον έπεισε να πάει. Πήγε και τον πήρανε, παρά το γεγονός πως ακόμα δεν είχε σπουδάσει θέατρο. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 4. Ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και από την 6η δημοτικού και μετά μεγάλωσε στη Ραφίνα δίπλα στη θάλασσα. Στη Ραφίνα προσαρμόστηκε αρκετά γρήγορα και έκανε δυνατές φιλίες. Με τους φίλους του έπαιζε στις αλάνες, αλλά όπως έχει πει κάποια στιγμή, εκείνος έφευγε και πήγαινε στη θεατρική ομάδα. Ένιωθε πως εκεί ανήκε, στο θεατρικό εργαστήριο Αθήνας και μετά στα παιδιά του βουνού της Τασούλας Δημοπούλου. Έχει παίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αρκετά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης που τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού. Δέκατη εντολή. Ούτε η μάνα σου με θέλει στα πόδια της. Μην το λες αυτό. Απλά της ήρθε λίγο ξαφνικό. Το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε. Δεν θα αντέξω άλλο εδώ. Η ιστορία στο αστυνόμου Μπέκα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τώρα θα είσαι στο νησάκι, θα κάνεις τις βουτιές σου και εγώ με τον Μπέκα με τα φιλότα του βαριά. Η ευκαιρία σου, βρε, πας και μάθεις και τίποτα μαζί του. Δεν κατάλαβα. 50-50. Θυμήθηκες ότι έχεις πίνει. Και που το θυμήθηκα, τι έγινε, δε. Υποδοχή είναι αυτή. Δεν κατάλαβα τι έπρεπε να κάνει, να στρώσουμε και ένα κόκκινο χαλί. Τα νεανικά χρόνια του ηθοποιού σκιάστηκαν από ένα ξαφνικό διάστημα. Ο Πυγμαλίων έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν ότι όταν ήταν 24 ετών έχασε τον καλύτερο του φίλου σε τροχαίο. Το τραγικό συμβάν και η απώλεια που βίωσε σε νεαρή ηλικία τον δίδαξαν πολλά και τον έκαναν να σκεφτεί διαφορετικά τη ζωή. Οι γονείς του Πυγμαλίων, αν και επέλεξαν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον, του έμαθαν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για το μαζί. Αν και η απόφασή τους να χωρίσουν τον είχε πληγώσει, με τα χρόνια και μετά από τον δικό του πρωτοχωρισμό, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα αυτής της απόφασης και είπε ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς του. Τι έκανα που δεν έπρεπε. Τι έκανα που έπρεπε. Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Πυθαγόρας. Πρόσφατα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επέστρεψε και μάλιστα δυναμικά στη μικρή οθόνη, πρωταγωνιστώντας τη σειρά Έτερος Εγώ Χαμένες Ψυχές, όπου υποδίεται τον Δημήτρη Λαΐνη, έναν ιδιόρυθμο καθηγητή εγκληματολογίας που λύνει εγκλήματα μελετώντας σύμβολα και αριθμούς. Καλησπέρα, Πυγμαλίωνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για το πολύ ωραίο βίντεο. Να είσαι καλά, οι συνεργάτες μας, έχω να το λέω πάντα. Όλοι οι καλεσμένοι είναι πάντα πολύ ευχαριστημένοι από το βίντεο που είναι, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Αλλά το κάνουν με πολύ αγάπη τα παιδιά μου και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη, γιατί και εμένα μου δίνεται τώρα η ευκαιρία, μια και σε λίγες μέρες τελειώνουμε έτσι και τα γυρίσματα, να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που είχα αυτή την ομάδα 2 χρόνια σε αυτή την εκπομπή. Τέλεια. Διότι όποιος κάθεται εδώ λέει τα καλύτερα για τους συνεργάτες μου. Είμαι προσωπική σου φαν, το είπα και όταν ήρθες εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και πολύ καιρό έτσι λέω, παιδιά, φέρτε τον Πυγμαλίωνα. Φέρτε τον Πυγμαλίωνα. Και χαίρομαι που σε έχω εδώ κοντά μα. Να ξέρεις, οπότε είσαι και φαν και μιας αντίστοιχης ομάδας ανθρώπων. Όχι μόνο του Πυγμαλίωνα, γιατί πίσω από τον Πυγμαλίωνα είναι και μια αντίστοιχη ομάδα ανθρώπων, όπως είναι δικοί σου συνεργάτες. Αυτό... Για να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να υπάρχουν και οι δικοί μου αντίστοιχοι συνεργάτες που κάνουν αυτό που σου αρέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει, πιστεύω στην ομαδικότητα. Πάντα. Και στο ομαδικό το αποτέλεσμα. Πάντα υπαρέσουν. Και είναι ωραίο να το λένε και οι ηθοποιοί, γιατί ξέρεις, επειδή είμαι ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του. Χωρίς όμως όλους αυτούς τους συνεργάτες δεν θα είχα ούτε φώτα, ούτε ρούχα, ούτε κείμενο. Ούτε τους αντίστοιχους συμπροταγωνιστές να μάθω και να παίξω μαζί τους, οπότε... Ξέρεις, οι περισσότεροι συνάδελφοί σου λένε ότι ο δικός τους κόσμος είναι το κοινό. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος που και εμείς συνεργαζόμαστε και η ομάδα που υπάρχει πίσω, είτε από ένα συνεργείο στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, οι συνάδελφοι στο θέατρο, ο σκηνοθέτης, ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγει την πόρτα του θεάτρου και καλωσορίζει τον κόσμο, είναι καταλυτικό. Συνέστημα να σε οδηγεί σε κάτι θετικό σε αυτό που θα δεις ή όχι. Η όλη συμπεριφορά σου δημιουργεί τη διάθεση την αντίστοιχη να καταλάβεις αυτό που ονειρευτήκαμε, αγαπήσαμε να δείξουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, καμιά φορά φαίνεται λίγο κάπως, αλλά όταν οι ηθοποιοί μεταξύ τους είναι καλά, γίνονται μαγικά πράγματα στη σκηνή. Και ευτυχώς μπορεί. Ναι, υπάρχει καλό κλίμα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι, είναι μια τάκα κλισέ η οποία τελικά έχει αλήθεια μέσα. Το καλό κλίμα μπορεί να μην ισχύει, αλλά να υπάρχει. Η σύμπνοια των ανθρώπων και των συναισθημάτων πάνω στη σκηνή που οδηγούν σε αποτελέσματα μαγικά δηλαδή. Και ευτυχώς
Είμαι τυχερός γιατί μπορώ και τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και μπορώ και καμιά φορά έχω και την τύχη να συνεργάζομαι και μαζί τους. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή άκουσα και στο βίντεο, εσύ έχεις γεννηθεί, είπαμε, στην Αγγλία. Έχεις γεννηθεί. Σπάσαν τα νερά της μαμάς στον Μπόλτον της Αγγλίας. Εννοείται, ναι, εκεί. Η μαμά είναι η Αγγλίδα, έτσι. Από εκεί, από την Αγγλία. Άρα ουσιαστικά έχεις γεννηθεί εκεί. Αυτό που δεν κατάλαβα εγώ είναι το εξής. Ενώ έχεις μεγαλώσει στη Ραφίνα, γιατί κάποια στιγμή οι γονείς χωρίσανε. Οι γονείς μου χωρίσανε όταν ήμουν 4. Μικρούλης. Ναι. Μικρούλης. Ήρθες... Εγώ ήμουν με τον μπαμπά. Έμεινες με τον μπαμπά. Ναι. Ήρθες εδώ λοιπόν, ναι, και μεγάλωσες εδώ. Πόσο όμως η πρώτη οντισιόν που πήγες ήταν στην Αγγλία μετά από αγγελία? Όταν τελείωσα το σχολείο, έπρεπε να αποφασίσω, επειδή ήμουν πολύ τεμπελάκος σε εισαγωγικά στο σχολείο. Δεν είσαι καλός μαθητής? Δεν ήμουν πολύ επιμελής. Είχα και εγώ τις εσωτερικές μου πάλελες, δηλαδή μέσα μου πάλευα με κάτι. Με τον εαυτό μου που μεγάλωνε ουσιαστικά και προσπαθούσα να καταλάβω τι θέλει. Είχα τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή ζούσε η μισή μου οικογένεια στην Αγγλία, να μπορώ να τολμήσω να σπουδάσω εκεί. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι που ίσως βιοποριστικά, δεν άκουσα το μέσα μου περισσότερο, αλλά περισσότερο όλες τις συμβουλές των υπολείπων γύρω, να κάνω κάτι διαφορετικό. Από αυτό το οποίο ασυναίσθητα δίπλα μου υπήρχε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί ήμουν τυχερός. Στα σχολεία που πήγαινα υπήρχαν θεατρικές ομάδες, υπήρχαν παιδιά που τους άρεσε και με έναν ωραίο τρόπο συντονιζόμουν με εκείνους. Περίεργο πάντως το περιβάλλον σου λέει να κάνεις κάτι ασυνήθιστο για βιοπορισμό, γιατί συνήθως η έννοια των συγγενών και της οικογένειας είναι να κάνεις κάτι το οποίο θα σου έχει σταθερό εισόδημα. Και ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα, τα κλασικά, γιατρός, δικηγόρο. Ή computing and business, ή κάτι αντίστοιχο. Οπότε γι' αυτό πήγα να σπουδάσω computing and business στην Αγγλία. Κάπως το πάλεψα να το κάνω, αλλά εκεί είχα τη γιαγιά μου, οποία κάθε φορά ήθελα να μαθαίνει τα νέα μου στην Ελλάδα, τη γιαγιά την Εγγλέζα. Και έτσι ασυνέστητα στα μέσα της σεζόν μου λέει συμβαίνει μια συγκεκριμένη οντισιόν σε ένα θέατρο του Μάντσεστερ και λέω μα δεν έχω ιδέα, εγώ δεν με ξέρει καλύτερα. Μου λέει πήγαινε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία πολύ κομικοτραγική. Η γιαγιά όμως να ρωτήσω και η Εγγλέζα. Η γιαγιά έβλεπε τις φωτογραφίες από το ρεσιτεχνικό θέατρο που παίζαμε στο σχολείο. Και με φωτογραφίες οδηγήθηκε στον σου που πήγαινε, δηλαδή δεν είχε αίσθηση ότι αν υπάρχει ταλέντο ή θεωρώ ότι στην κουβέντα μας, κάτι ξέρω. Έχεις απόλυτο δίκιο, ξέρω σε διακόπτω, αλλά στην κουβέντα μας πάντα η συζήτηση ήταν τι έκανες το χειμώνα ή τι έκανες μετά το Πάσχα όταν πήγαινα πιο μικρός και εξηγούσα. Και κάθε φορά μου έλεγε, επειδή αγαπούσε και εκείνη πολύ και τους τοπιούς και τα musical, το είχε μέσα της πολύ, μου έλεγε γιατί δεν ακολουθείς κάτι τέτοιο. Οπότε από μια δική της παρότρινση, γιατί έβλεπε ότι δεν ήμουν ευτυχισμένος σε αυτό που έκανα, μπορεί να πήγαινα να προσπαθούσα να με επιμελήσει, να προσπαθώ να διαβάσω, να προσπαθώ να με αλλάξω στο να γίνω σωστός φοιτητής και διάφορα λεπτά, αλλά δεν το ήθελα πραγματικά. Οπότε με έβλεπε ότι ήμουν δυστυχισμένος. Και μου λέει, δεν πας να κάνεις αυτό που σε έκανε χαρούμενο. Εκεί ήταν και ένα πολύ σημαντικό κλικ μέσα. Πώς και δεν το έχεις σκεφτεί εσύ τόσο καιρό που ήσουν και μέσα στις θεατρικές ομάδες και που εγκατέλειψες τις αλάνες για να πας να κάνεις θέατρο. Ακούγοντας τι συμβαίνει τριγύρω. Θα πεινάσεις. Όλο αυτό. Ξέρεις, μια ανασφάλεια που φοβάσαι, που δεν ξέρεις, που δεν αναγνωρίζεις τι συμβαίνει. Και εκεί είναι και το ωραίο κλικ, το δεύτερο ωραίο κλικ. Είναι ότι όταν ανακοίνωσα στον πατέρα μου στην Ελλάδα ότι συνήθως οπότε του έλεγα θα κάνω αυτό. Καλά μου λέει. Θα κάνω εκείνο. Ναι, ασφαλώς, εντάξει. Θα γίνω, ξέρω εγώ, μπασκεμπολίστας. Οπωσδήποτε θα γίνω μπασκεμπολίστας. Πάντοτε υπήρχε ένα πείραγμα μεταξύ μας. Όταν του ανακοίνωσα και του είπα ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε, διάβαζε εφημερίδα εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι απόγευμα, μου κάνει εντάξει. Και συνέχισε να διαβάζει. Και λέω, χωρίς όμως να έχει αυτό το περιπαικτικό τύπο, όχι, παιδί μου. Εντάξει, αφού σου αρέσει, κάτω. Και λέω, δεν είπε τίποτα. Οπότε λέω, ο άνθρωπος που με γέννησε και αυτός μαζί με τη μητέρα μου, ξέρει τόσο πολύ. Για να είναι τόσο θετικό σε κάτι τέτοιο, ίσως κάτι να βλέπει παραπάνω από ό,τι εγώ αναγνωρίζω. Αλλά ούτως ή άλλως μέσα μου είχα όλα αυτά τα μικρά εφόδια, δηλαδή που αισθανόμουν καλά. Δηλαδή είχα βρει εισαγωγικά οικογένεια, ταυτότητα. Μου άρεσαν τα βιβλία, ξαναδιαβάζω περισσότερο. Ενώ πριν ήμουν, ξέρεις, πιο επιφυλακτικό. Ακολουθείς λοιπόν τη συμβουλή της γιαγιάς, πηγαίνεις αυτή την οντισιόν στη Βρετανία. Θυμάσαι γιατί πράγμα δοκιμάζεσαι. Κρίστοφερ Μάρλο Εδουάρδος ο δεύτερος, αρχαΐζουσα αγγλική. Ω, Παναγιά μου. Και σε θέατρο, το Octagon Theater είναι ακριβώς, έχει 8 γωνίες, είναι το... Εν τω μεταξύ. Σε εξπυρική δομή, έχει 4 κουίντες, ένα σταυρό, έχει γύρω-γύρω θέατες, κυκλικό θέατρο. Δεν ξέρω αν το έχουν αλλάξει. Και για κάποιον ο οποίος, όταν λες αρχαΐζους αγγλική, να πούμε ότι επειδή έχει τύχει και έχω πάει και έχω δει Σέξπιρ στο εξωτερικό, θεωρώ ότι ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Το λέω επίτηδες, δεν υπάρχει. Έχω τα μισά σχεδόν. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Βαριά σε εξπυρικά αγγλικά. Μα και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν πολύ. Και πώς τα κατάφερες? Αισθανόμουν ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Δεν αισθάνθηκα ποτέ έξω από τα νερά μου. Σε πήρανε. Με πήραν ασφαλώς. Πέρασα τρία δοκιμαστικά. Αλλά αισθανόμουν ότι ήμουν καλά με μένα. Οπουδήποτε αλλού προσπαθούσα να αποδείξω ότι είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι.
ακόμα και σε μια απλή δουλειά για να ζήσει βιοποριστικά. Πάλι προσπαθούσα εκεί να αποδείξω σε ανθρώπους ότι κάτι κάνω διαφορετικά, ότι μπορώ να κάνω κάτι αλλιώς. Που ουσιαστικά τι έκανα, προσπαθούσα να ζήσω και να συνεργαστώ με κάποιους άλλους ανθρώπους για να επιβιώσω. Δεν ήμουν ούτε και χαρούμενος. Ενώ ήταν υπέροχοι άνθρωποι γύρω-γύρω και γελάγαμε και πειραζόμασταν και γνωρίζεις τον κόσμο τέλος πάντων. Πάλι κάτι έλειπε. Πάλι. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω και μπορώ να κάνω χιλιάδες πράγματα. Εκεί δεν χρειαζόταν μέσα μου, δηλαδή στον Πυγμαλίον, να αποδείξω ότι απλά έλεγα εδώ. Εδώ. Σε παίρνουν λοιπόν, άρρωσε ένα, ουσιαστικά η πρώτη σου. Σε εισαγωγικά επαγγελματική ναι. δουλειά, αλλά στα 19 σου, χωρίς να έχεις πάει σε μια σχολή. Αυτό ήταν πριν ξεκινήσεις να σπουδάζεις. Σπούδαζα το άλλο παράλληλα από τα 18. Οπότε με πήραν. Το παράτσα καρφί. Ναι, ναι. Είπα στους δικούς μου παιδιά συγγνώμη, αλλά. Σας αγαπάω, σας λατρεύω, αλλά δεν μπορώ. Δεν θέλω. Ξεκίνησες σπουδές μετά στο θέατρο. Με το που τελείωσα την παράσταση και πέρασα ένα μαγικό 1,5 μήνα, γιατί εκεί η παράσταση διαρκεί 28 παραστάσεις είχαν. Δεν είναι όπως είναι η σεζόν αντίστοιχη δική μας εδώ. Είναι πιο διαφορετική τέλος πάντων. Επέστρεψα για λίγο στην Ελλάδα και είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα. Εκείνη την εποχή κοντά μας, σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από το σπίτι, ζούσε ο Θεός χωρέστον, ο υπέροχος σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Κουτσομίτης. Mm. Οπότε σαν νέος και χωρίς να γνωρίζω στα τέλη του Αυγούστου καν που είναι οι δραματικές σχολές και τι συμβαίνει στην Αθήνα, πήγα και χτύπησα την πόρτα και ζήτησα τη συμβουλή του. Λέω, γεια σας, πιστεύω ότι θέλω να κάνω αυτό, μήπως ξέρετε να μου δείτε. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος τότε με συμβούλεψε και μου είπε: λοιπόν, έχω συγκεκριμένους φίλους και ανθρώπους που μπορείς να πας να σε προετοιμάσουν, γιατί εξετάσεις του Υπουργείου είναι σε ένα μήνα. Και τότε είχαμε το Υπουργείο της Εισαγωγικής, τώρα νομίζω έχουν καταργηθεί. Και αν σε δεχθούν, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις κάθε χρόνο στην κάθε σχολή. Οπότε πήγα και με δεχθήκαν. Και στη σχολή που πήγα δηλαδή να προετοιμαστώ, στο Θεμέλιο του Νίκου του Βασταρδί και τη Ζωζού Τζάρπα, τελείωσα κιόλας. Τρία μαγικά χρόνια, υπέροχα χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε η όλη. Ανοίξανε μετά οι δρόμοι. Στην παράσταση αυτή που ανέβηκε στην Αγγλία, από κάτω το κοινό σου είχε στην πρώτη σου παράσταση τη μαμά. Φυσικά, μόνο το κοινό μου ήταν αυτό. Ο μπαμπάς είχε ταξιδέψει να σε δει, ή έπρεπε να περιμένει να έρθει στην Ελλάδα για να σε δει. Όχι, ο πατέρας μου απλά του έφερα το πρόγραμμα μετά. Συνήθως, όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να τραβήξει χωριστούς δρόμους, η μαμά είναι αυτή που αναλαμβάνει. Και ξέρω εγώ, έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε εσάς πώς λειτουργήσε διαφορετικά? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ μικρός για να θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι τα συζητήσαν μεταξύ τους και θεώρησαν και οι δύο ότι θα είχα μια καλύτερη προοπτική ζωή με τον πατέρα μου. Mm-hmm. Ακριβώς και λόγω απόστασης και λόγω ότι είχαμε περάσει και αρκετό χρόνο, είχα μεγαλώσει, ήδη ήμουν αδίγλωσσος εδώ, δηλαδή με έλεγα και αγγλικά και ελληνικά. Και μέσα τους, όταν προφανώς φαντάζομαι το συζητήσαν, πήραν αυτή την κοινή απόφαση. Αγαπιούνται πάρα πολύ. Ξέρεις, το άκουσα και στο βίντεο και θέλω να μου εξηγήσεις αυτό που είπες. Είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Δηλαδή. Μεγαλώνοντας, τους ευχαρίστησες για αυτή την αίσθηση του μαζί που πολύ. Σου διδάξανε. Μα πολύ, γιατί συνεχίσαν τη ζωή τους και οι δύο. Δηλαδή. Η μάνα μου ξαναπαντρευτεί άλλες δύο φορές και ο πατέρας μου άλλη μία. Και γνώρισαν ανθρώπους πολύ αγαπημένους και με πραγματική αγάπη και σεβασμό απέναντι στις επιλογές. Απέναντι, γιατί ένα παιδί είναι μια επιλογή, ξέρεις, ανεξάρτητα μετά αν θα είσαι με τον άλλον ή όχι. Είναι για πάντα. Οπότε οφείλεις αυτή την αγάπη να τη δίνεις για πάντα. Αν είσαι φυσιολογικός, εύχομαι. Όλα τα παιδιά του κόσμου την έχουν. Εγώ την είχα. Δηλαδή, και ακόμα δηλαδή, και από τη σύντροφο του πατέρα μου και από το σύντροφο της μητέρας μου, είναι άνθρωποι που τους έχω ακόμα δηλαδή στη ζωή μου. Και, δηλαδή, Νάντια του πατέρα μου, μέσα μητέρα μου επίσης. Βλέπει συχνά τη μαμά, ταξιδεύει αρκετά συχνά. Τώρα μάλιστα και όχι, ταξίδεψε εκείνη πέρυσι. Αυτή είναι η μητέρα σου. Ναι, αυτό είναι το κορίτσι. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί, έτσι τώρα με τον κορονοϊό, είχατε επικοινωνήσει? Δύσκολα, δύσκολα. Να έχει και διαβήτη, οπότε είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσει. Ομάδα, ναι, ναι. Εσύ εδώ πέρα πώς διαχειρίστηκες όλο το κομμάτι αυτό της πανδημίας που κλείσαν τα θέατρα, ακόμα υπάρχει έτσι μια βεβαιότητα προς το μέλλον, θα γίνουν παραγωγές? Στην αρχή, να με ειλικρινείς, στις πρώτες δύο εβδομάδες όταν μας λέγανε ότι έρχεται αυτό το πράγμα, δεν το πήρα τόσο σοβαρά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ακόμα την Πέμπτη εκείνη, νομίζω ήταν 7 Μάρτη, 8 Μάρτη. Δηλαδή πήγα στο θέατρο για παράσταση, στο Δείπνο Ηλυθίων, και ήμασταν όλοι μαζεμένοι και στις 7, έφτασα 7, 9 ήταν η παράσταση, και 7 παρά 10 είχε έρθει το χαρτί ότι διακόπτεται η όλη ιστορία. Στην αρχή ήταν. Νομίζαμε για 15 μέρες ότι θα γίνει αυτό. Δεν ξέραμε, ναι. Και εγώ στην αρχή πίστευα, λέω, θα είναι κάτι μικρό. Όταν αυτό άρχισε να μεγαλώνει, για να είμαι ειλικρινής, δεν φοβήθηκα. Απλά προσπάθησα να συντονιστώ με το τι συμβαίνει. Συν τη άλλη, ότι είχα ένα τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα μέχρι τότε.
Είχες και τα γυρίσματα του Έτερος εγώ, ε. Είχαμε ξεκινήσει και τα γυρίσματα του Έτερος και έπαιζα και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Δευτέρα Τρίτη, το Πόλεμος και Ειρήνη. Οπότε οι πρώτες δύο εβδομάδες για μένα ήταν μια μεγάλη ανάσα ξεκούρασης. Αλλά μετά, που άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω τι συμβαίνει και να μαθαίνω, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και νομίζω το μετά για όλους μας είναι μεγαλύτερο. Ειδικά για εσάς τους ηθοποιούς, είναι και ένα κεφάλαιο που έτσι συζητήθηκε αρκετά, διότι δεν ήταν και σαφή ακόμα τα μέτρα του πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι του πολιτισμού με τα θέατρα, τις παραστάσεις, τα φεστιβάλ και όλα τα λοιπά. Και γι' αυτό δεν ξέρω, συνήθως όταν έρχονται πλέον καλεσμένοι ηθοποιοί, δεν δέχονται να τους ρωτήσω, θα κάνετε κάτι το χειμώνα στο θέατρο. Εσείς ξέρω ότι συνεχίζετε σίγουρα με τον δείπνο ηλίθεια. Για το πρώτο κομμάτι της σεζόν θα προσπαθήσουμε, έχοντας όλη τη θετική ενεργή και αισιοδοξία, να κλείσουμε την παράσταση ακριβώς όπως την είχαμε αρχίσει. Πόσα χρόνια είναι αυτή η παράσταση? Εγώ θυμάμαι είχα έρθει το 17 να τη δω. Θα είναι η πέμπτη σεζόν. Έχει πάει τόσο καλά, έχει σκίσει αυτό. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ετοιμάζω και κάτι άλλο για μετά το χειμώνα, αλλά δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Σε αυτό που είπες πριν με τους ηθοποιούς, νομίζω είναι μια ωραία στιγμή να αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό, αυτό που έχει μια τεράστια ομπρέλα και στεγάζει από κάτω όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή τέχνη στη χώρα, ανεξάρτητα το πόσο άτσαλα ή όμορφα συζητήθηκε η όλη η ιστορία και το τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πρακτικά και βιοποριστικά προβλήματα τεράστια, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε και την λέξη ακριβώς πολιτισμός και τους ανθρώπους της διαφορετικά. Είναι ένα δικό μου μεγάλο ερωτηματικό πολλά χρόνια, γιατί εμείς οι ίδιοι, πέραν από τους ανθρώπους που δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί δεν σκεφτόμαστε να πούμε το ευχαριστώ στους ανθρώπους πριν φύγουν ή όταν τελειώνουν από αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μία, αν θέλεις, μεγαλύτερη στήριξη και κυβερνητική, γιατί χρειάζεται αναγκαστικά η έννοια της παραγωγής του οικονομικού κομματιού βοηθάει. Δεν έχουμε αυτό τον εμπορικό ορίζοντα που έχει μια Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άνθρωποι που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και είναι σπουδαίοι ηθοποιοί, μεγαλύτεροι από εμάς, οι οποίοι έχουν έρθει η ώρα να τελειώσουν, να τους λέμε ένα ευχαριστώ από πριν. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε αυτή τη στιγμή, να ξέρουν ότι συστεγάζονται σε μια μεγάλη πάλι ομπρέλα η οποία τους προστατεύει και στα δικαιώματά τους και στην καθημερινότητά τους. Δεν συμβαίνει για πολλά χρόνια. Και πολλές φορές όλοι οι ηθοποιοί κοιτάζουμε λίγο πιο δεξιά ή λίγο αριστερά. Δεν προσπαθώ τώρα να ηγηθώ κάτι, αλλά. Νομίζω εκφράζω ένα γενικό παράπονο ότι από ό,τι έγινε, πέραν της αντιμετώπισης, χρειάζονται μια πιο ουσιαστική στήριξη όλα τα κομμάτια σε αυτό που εμείς αποκαλούμε πολιτισμό. Χορευτές, ζωγράφοι, ποιητές, όλοι οι άνθρωποι, σκηνοθέτες, συνδυματολόγοι, δηλαδή οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό με αγάπη πραγματική και το μεράκι τους και το ταλέντο τους, νομίζω θα έπρεπε να αλλάξουμε μια κλίμακα σε αυτό που η κάθε κυβέρνηση μπορεί να έχει σαν σκέψη στο πώς θα συμπεριφερθεί σε εμάς. Και πώς γενικά θα συμπεριφέρεται σε όλους εμάς, σε αυτούς που θα έρθουμε και θα φύγουμε και σε αυτούς που ήδη έχουν υπάρξει σε εμάς. Με έναν αντίστοιχο σεβασμό. Αλλά αυτό χρειάζεται μια δική μας αλληλεγγύη και μια σοβαρότητα στο πράγμα. Την έχετε μεταξύ σας οι ηθοποιοί? Εγώ την έχω με τους ανθρώπους. Ξέρω ότι καμιά φορά δεν συμβαίνει. Με βλέπεις και χαμογελάω, γιατί ξέρεις, παραστημιακά είναι γνωστά διάφορα. Πολλές φορές, όπως σε όλες τις δουλειές, φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο τους ηθοποιούς, μας αρέσει γιατί είναι λίγο πιο πιπεράτο, γιατί αναγνωρίζουμε το πρόσωπο ίσως. Καλώς ή κακώς θα πρέπει και εμείς να γίνουμε πολύ πιο σοβαροί απέναντι στο κομμάτι της εργασίας μας. Και ξέρεις τι άλλο έχω συνειδητοποιήσει εγώ. Ξεκινώντας από μένα το λέω. Ότι συμβαίνει σε σχέση με τους ηθοποιούς. Όσο κάνουν θέατρο ηθοποιοί, είναι καλά, νιώθουν ότι είναι στο κέντρο τους, ότι έχουν την επιβράβευση ότι κάνουν θέατρο, γιατί έχω την αίσθηση ότι το θεωρούν πιο σημαντικό ως καλλιτέχνη στο θέατρο από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Μετά όμως, όταν τους έρθει η δυνατότητα να κάνουν τηλεόραση, ξεχνάνε όλα αυτά που νιώθουν και όλα αυτά που σκέφτονται, γιατί η τηλεόραση έχει καλύτερα χρήματα, πηγαίνουν προς τα εκεί και είναι σαν να αλλάζουν κοσμοθεωρία. Δεν ισχύει ακριβώς. Ισχύει εν μέρη προφανώς με τους ανθρώπους που θα σκέφτεσαι ή θα έχεις μιλήσει. Η κάθε διαδρομή έχει τα καλά της και τα κακά της. Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να εργαστούν σε αυτό το κομμάτι. Κανείς δεν είπε ο κορονοϊός, τώρα θα χτυπήσω μόνο το θέατρο. Εσείς της τηλεόρασης επιβιώστε. Όχι. Δηλαδή, όσο και απλά να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή και αστειευόμενος για κάτι τόσο σοβαρό, εδώ ήταν ένα ωραίο καμπανάκι να μας θυμίσει ότι σε όλους ότι είμαστε ίδιοι. Ότι ζούμε πραγματικά σε έναν ίδιο κόσμο, στην ίδια Αθήνα. Ο καθένας με τα δικά του προβλήματα εσωτερικά και το πώς είναι. Αλλά επί της ουσίας, οφείλουμε εμείς να προστατεύσουμε
χωρίς να σκεφτούμε τον χρόνο, αλλά με την κοινή μας αγάπη και την προσπάθεια, αυτό που κάνουμε. Γιατί τελικά το ισοπαίδωσε η όλη ιστορία και... Είπες ότι πρέπει να δίνονται ίσες ίδιες ευκαιρίες σε όλους. Εσύ ένιωσες ποτέ να μην σου δίνονται οι ευκαιρίες που θα ήθελες στο ξεκίνημά σου εδώ και μετά? Και το ίσες ευκαιρίες ουτοπικό είναι. Ο άνθρωπος που θα το κάνει το πράγμα θα το κάνει. Κακά τα ψέματα. Ο άνθρωπος που θέλει να κάνει κάτι, αν είναι και λίγο τυχερός σε αυτή τη ζωή, θα το κάνει. Δεν γίνεται να υπάρχουν. Θα ήταν το ιδανικό και ίσως να είναι και λίγο τοπικό τώρα που το λέω, αλλά όταν λέω ίσες ευκαιρίες στην επιλογή του να θέλεις να σπουδάσεις, στο να θέλεις να ασχοληθείς. Καλά, δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι οι ηθοποιοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητο το να σπουδάσουν. Το έχεις δει και από συναδέλφους σου, έτσι. Okay. Τις προάλλες είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Γιάννη Μπέζο και έλεγε ότι ο ηθοποιός είναι απογορευτικό να ανεβαίνει σε ένα σανίδι ή να βγαίνει σε μια τηλεόραση χωρίς να έχει από πίσω τριβή και σπουδές. Όχι απαραίτητα πάει σε μια σχολή υποκριτικής, να ζήσει στο θέατρο και από την πίσω πλευρά, ναι, από το παρασκήνιο. Θα συμφωνήσω. Χρειάζεται. Χρειάζεται να κάνεις, να μπεις σε μια διαδικασία να καταλάβεις τελικά σε αυτόν τον χώρο που μπαίνεις τι ακριβώς κάνει ο κάθε άνθρωπος. Σε ενοχλεί εσένα το γεγονός ότι βρίσκουν φως και μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση? Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι γίνονται κάποιες παραγωγές, οι οποίες, ας πούμε, συγκεντρώνουν πάνω σε σκηνή ηθοποιούς, αλλά εκτός από ηθοποιούς και ανθρώπους που έχουν άλλες ιδιότητες, αλλά λίγο επειδή είναι λίγο κεντρικοί, λίγο εμπορικοί, λίγο κάνουν σούσουρο τηλεοπτικό. Τα ενώνουμε όλα μαζί, μήπως και ξέρεις, λίγο πάντα, ακουστεί πάντα, όλο αυτό. Πάντα κρίνω την καλύτερη και χειρότερη πλευρά του εαυτού μου. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για όλους υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αυτή η ευκαιρία που λες. Το θέμα είναι πρακτικά μέσα στα χρόνια να εξελιχθείς από αυτό που σου σημαίνει, να εξελίσσεσαι και να δεις ότι πραγματικά αγαπάς αυτό που κάνεις. Θα ήταν μικρό εκ μέρους μου να θεωρώ ότι αυτός μου είναι κάτι ιδιαίτερο για να μπορώ να κρίνω κάποιον άλλον, χωρίς να ξέρω τι έχει περάσει και πού είναι. Ξέρω μόνο για εμένα. Και καμιά φορά αμφιβάλλω και για τον εαυτό μου σε πολλά πράγματα. Όταν λες αμφιβάλλεις για τον εαυτό σε πολλά πράγματα. Αμφιβάλλω για μένα. Όταν κάνεις μια επιλογή, αμφιβάλλεις για το αν έχεις κάνει σωστά, που έχεις επιλέξει τη συγκεκριμένη δουλειά. Όταν θα έχω διαβάσει το παραμύθι και μάθω ποιοι είναι οι γονείς του και ποιοι είναι τα παιδιά του, εκεί θα αισθανθώ ηρεμία. Αλλά μέχρι να συμβεί όλο αυτό, συνέχεια μέσα στο μυαλό μου υπάρχει γιατί. Τι σκέφτεσαι, γιατί θες να το κάνεις αυτό? Είναι κάτι δικό σου, είναι κάτι ματαιόδοξο, είναι κάτι πραγματικό, είναι κάτι που ονειρευόσουνα, είναι κάτι που θα σε μάθει κάτι παραπάνω, θα σε εξελίσσει? Με ποιους θα μάθεις, με ποιους θα συζητήσεις, με ποιους θα συνταξιδέψεις? Οπότε τι ιστορίες θα μάθεις? Έχεις μετανιώσει για δουλειά που έχεις κάνει? Όχι. Όχι. Είναι σαν να λέμε έχεις μετανιώσει για χρόνο που έχεις ζήσει. Ναι. Όχι. Όχι, αλλά για δουλειά που μπορεί να έχω κάνει μπορεί να έχω μετανιώσει. Εντάξει, αλλά απ' την άλλη έπρεπε να την κάνεις και αυτήν. Γιατί κάτι σε έμαθε, οπότε έμαθες και τον εαυτό σου. Ναι, έμαθα ότι δεν πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι, ή έμαθες να μην επιλέγεις σύμφωνα με τα κριτήρια που είχες επιλέξει μια δουλειά. Οπότε έμαθες κάτι το οποίο σε έκανε καλύτερη, φαντάζομαι. Άρα χρειαζόταν γι' αυτό. Και σιγά. Και τι έγινε δηλαδή. Εσύ ως ηθοποιός, τι σ' αρέσει περισσότερο, τι αγαπάς περισσότερο, τηλεόραση, κινηματογράφο ή θέατρο? Το σενάριο. Το σενάριο. Το παραμύθι. Το έχω καταλάβει αυτό, γιατί και από τις επιλογές σου λέω ταυτίζομαι πολύ με τις επιλογές σου, να ξέρεις. Πρέπει να έρθει το σενάριο, να αγαπήσω αυτούς τους χαρακτήρες και από αυτούς να ανερευτώ έναν ολόκληρο κόσμο και μέσα από αυτούς να σκέφτομαι μετά και να λέω με ποιους θα παίξουμε, με αυτούς, πω, τι ωραία, δηλαδή. Όταν μου είπαν στο πόλεμο Σκυρίνη θα παίξει με τον κύριο Καζάκο. Και μετά σιγά σιγά ξαναμαθαίνω και με τους υπόλοιπους, έλεγα τι ωραία, δηλαδή, τι ωραία. Δηλαδή ήταν, χαιρόμουν. Το ίδιο έγινε και με το Δείπνο. Όταν πριν από 4,5 χρόνια μου είπε Σπύρος, σκέφτομαι κάτι και λέω δεν το πιστεύω, γιατί κάναμε τότε αγαμουστίτες μαζί και έτσι γνώρισα και τον Σπύρο, καλύτερα εννοώ. Λέω, δεν το πιστεύω, ήρθε η ώρα σε αυτό το πράγμα. Όταν ήρθε το σενάριο του Έτερος εγώ. Του Έτερος εγώ έχουμε κάνει με τον Σωτήρη λοιπόν τον κοινό παρανομαστή, την πρώτη του ταινία, 4 άντρες σε ένα καφενείο. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, το οποίο είναι αγαπημένη προσπάθεια. Και νομίζω και του Σωτήρα αλλά και όλων μας. Όταν τελειώσαν τα γυρίσματα, μου λέει: έχω γράψει ένα κείμενο που λέγεται Έτερος Εγώ και είναι μια ιστορία μυστηρίου. Όπου πήραμε και τη διαβάσαμε και μετά λέω: θες να είναι το επόμενο σου πράγμα το Έτερος Εγώ? Μου λέει: ναι. Και ξεκινήσαμε μια απίστευτη πάλι 2 χρόνων. Όπου προβάραμε, ξαναγράψαμε, ξαναφτιάξαμε, ξανακάναμε. Το σενάριο είναι δικό του. Το σενάριο είναι του Σωτήρη. Η βασική ιδέα, ναι. Και μετά η επιμέλεια κάποιων ανθρώπων που μπλέξαν. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από παραγωγή στο εξωτερικό. Το δεύτερο κομμάτι ήρθε και η υπέροχη αγαπημένη μας Κατερίνα Φιλιώτου, η οποία μαζί συγγράφουν το κείμενο. Και κάνουν αυτά είναι τα. Πολύ ιδιοφυείς. Υπέροχα. Αυτό πώς το ψάξε, δηλαδή, ρε παιδί μου. Είναι ιδιοφυείς οι άνθρωποι που το κάνανε.
Είχα τη χαρά και την τύχη να γνωρίσω δύο ιδιοφυείς ανθρώπους. Δεν ξέρω, για κάποιον που δεν έχει δει την κινηματογραφική ταινία έστω, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που συζητάμε, αλλά για κάποιον που έχει δει την ταινία αυτή, αλλά έχει παρακολουθήσει και αντίστοιχα το εξωτερικό, όπως είναι για παράδειγμα το Σο. Okay. Ή όπως είναι άλλα τέτοια έργα αυτού του ύφους του. Χαίρομαι πολύ που μας συγκρίνεις με κάτι τόσο παραγωγικά, το οποίο είναι δυσθεώρητο σε απόσταση από εμάς. Όταν είχα, κάνεις λάθος, όταν είχα βγει από την ταινία, επειδή και εμένα με το αδελφό μου το αρέσουν πολύ αυτές τις ταινίες, λέω μην τυχόν και το χάσεις. Είναι το ελληνικό σο. Το ελληνικό σο τελείως. Σε αυτό όμως να ξέρεις ότι υπάρχουν. Και εκεί υπάρχουν σκηνογράφος, ενδυματολόγος, ο Ηλίας Βελουδάκης, ο Άγγελος Παναγιώτου, η Φένια Κοσοβίτσα που κάνει την παραγωγή. Υπάρχουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Γιάννης Παμούκης που κάνει το μακιγιάζ, η Αλαχούζη και όλοι αυτοί οι υπέροχοι ηθοποιοί και το συνεργείο μας όλο. Ο διευθύντης φωτογραφίας ήταν ο Μιχελής και μετά είναι ο Κλάουντιο Μπολιβάρ στις δύο σειρές που κάνουμε. Οι οποίοι χωρίς αυτούς θα άλλαζε κάτι, μια απόχρωση αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι συλλογική δουλειά όλων. Και εγώ σε αυτή την ομάδα θέλω να πιστεύω. Η ιδέα τώρα του να γίνει και σύριαλ αυτό. Ήταν η συνέχεια. Ήταν να κάνουμε μια δεύτερη ταινία, δεν μας πολύ έβγαινε και τελικά εκεί ήρθε η Κοσμοτέ και μας είπε ότι αν θέλω να αναλάβω την παραγωγή του και να κάνετε για μένα 8 επεισόδια. Δηλαδή, οπότε ουσιαστικά η δεύτερη που ήταν ταινία έγινε τα πρώτα 8 επεισόδια που λέγονταν Χαμένες Ψυχές που είδες. Φέτος είχες όμως και την συμμετοχή σου στην Ευτυχία. Επίσης μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία που αν δεν είχαν κλείσει τα σινεμά πιστεύω ότι θα είχε γίνει. Ξαναβγήκε τώρα στα Θερινά, για να είμαι ειλικρινής, και χάρηκα πάρα πολύ για τα Θερινά και για την Ευτυχία. Εκεί είναι κάτι που λες ότι όταν είναι να έρθει να σε συναντήσει κάτι στη ζωή σου, θα έρθει. Η Ευτυχία ήταν επίσης ένα. Ευτυχία. Επί της ουσίας, όπως το λες. Είχα να συνεργαστώ 10 χρόνια με τον σκηνοθέτη, τον Άγγελο το Φραντζή. Πριν 10 χρόνια ήταν η τελευταία μας συνεργασία. Πλαισιωμένος με την Ντάνουιρ, την Νάταλη Τιδούκα, τον κύριο Σαμιώτη και όλους τους υπέροχους ανθρώπους της εταιρείας παραγωγής και με όλο αυτό το υπέροχο cast. Πυγμαλίου, θα σε ρωτήσω τώρα το εξής. Είναι η πρώτη φορά που και στις σημειώσεις μου δεν αναφέρεται τίποτα για την προσωπική σου ζωή. Επίσης, εγώ δεν ξέρω τίποτα, γιατί γενικώς δεν ζαχουλεύω, δεν ψάχνω. Άμα τύχει να δω κάτι, θα το ανοίξω. Okay, αν περάσει από μπροστά μου, πέρασε. Αν δεν περάσει, δεν πέρασε. Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω για την προσωπική σου ζωή. Ωραία. Γιατί ξέρεις και κάτι, θα το είχα κάνει ήδη με τους συνεργάτες μου. Όταν θα βλέπεις μια ζωή, δεν έχει προσωπική ζωή. Τι ξέρουμε για την προσωπική ζωή. Τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θες να ξέρουμε και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Έτερος εγώ. Θέλω να σου πω όμως ότι αυτό που έχεις καταφέρει είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είσαι από τους ηθοποιούς της γενιάς σου που είσαι εμπορικός, είσαι και δημοφιλής, χωρίς να έχεις απασχολήσει όμως ποτέ γι' αυτό, για το τι γίνεται στη ζωή σου πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα θέατρα. Ξέρεις, στο ίντερνετ υπάρχει αυτό που λέω το αρχείο. Δηλαδή, κάνεις κάτι και θα είναι εκεί. Δυσκολεύεσαι όμως να το πετύχεις αυτό. Όχι. Περιορίζεις τη ζωή σου, ας πούμε, αυτό περιορίζεσαι. Καθόλου. Καταπιέζεσαι για να προστατευτείς. Καθόλου. Καμιά φορά καταπιέζεσαι σε κάποια πράγματα. Ναι. Δεν είσαι τόσο ανοιχτός. Δεν είσαι παντού. Δεν πας παντού. Αλλά είναι δικό μου κομμάτι. Δεν το λέω αρνητικά. Φαίνεται λίγο σαν να το λέω εγωιστικά. Θέλω να τους προστατεύω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Οι φίλοι μου όλοι αυτοί. Σαφώς κάπου θα βρεθούμε, κάπου θα γελάσουμε, κάπου θα βγούμε. Αλλά και τα κομμάτια της προσωπικής μου ζωής, ανεξάρτητα από το τι εικάζει ο καθένας, είναι δικά μου. Και οφείλω να τα προστατεύω σαν δικά μου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις ένα παιδί και να του βάζεις πίξελ. Πάρ' το μια αγκαλιά. Το ίδιο νομίζω κάνεις και με τους ανθρώπους. Εκτός αν για κάποιο λόγο, μετά από μερικά χρόνια ή σε κάτι το οποίο είναι πραγματικά θέλοντας και μη θα βγει, θα το πεις ευχάριστα. Δεν θα το κρύψεις. Αλλά ξέρεις ότι εμείς ξέρουμε τουλάχιστον ότι αυτό το κομμάτι της δουλειάς πια για το κάνουμε και πώς το χειριζόμαστε. Πώς μεταχειρίζεσαι τελικά αυτό το κομμάτι που λες ότι σε αναγνωρίζουν ή οτιδήποτε άλλο. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να μην το ξέρει και να τον φέρει σε απίστευτες διαδρομές και αδιέξοδα τα οποία να μην μπορεί να καταλάβει. Γιατί να το κάνεις αυτό. Γιατί να τον φέρεις εκεί. Μα δεν ήρθε γι' αυτό στη ζωή σου. Εσύ το ξέρεις αυτό ότι δεν έχει έρθει στη ζωή σου εγώ. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Που έχεις βάλει και αυτά τα όρια γύρω από την προσωπική σου ζωή. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι για όλους έτσι. Όχι, δεν είναι. Δεν το κατακρίνω. Για μένα μιλώ πάντα έτσι. Το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος είναι για τη δική του ζωή και το σέβομαι και το εκτιμάω. Άκουσα στο βίντεο σε σχέση με τον χαμό του κολλητού σου φίλου στο 24 ότι σε βοήθησε να αλλάξει φιλοσοφία ζωής. Ναι, ναι, του Γιώργου. Ναι. Τι σου χτύπησε αυτή η απώλεια και ήταν σοκαριστικό να χάνεις έναν άνθρωπο. Εδώ μαθαίνουμε για ένα τροχαίο που έχει γίνει μόνο στο στρατό τότε η αλήθεια. Ναι. Ήταν η πρώτη μάδια στο στρατό. Ήταν Μάιος του 2002. Βγήκα από το στρατό και τρεις μέρες μετά. Μία μέρα μετά, συγγνώμη.
Βγήκα, έφτασα βράδυ, την επόμενη μέρα το πρωί. Έγινε ό,τι έγινε. Όπως συμβαίνει στη ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Υπάρχει μια σκηνή στο Έτερος Εγώ που η Ιωάννα Κολιοπούλου φωνάζει τον Λαΐνη από πίσω, του λέει ξύπνα. Ξύπνα. Του λέει και ξυπνάει από έναν δικό του εφιάλτη που βλέπει τον πατέρα του. Σαν να είναι το αντίστοιχο του Έτερος. Για μένα ήταν ένα τεράστιο ξύπνα στα 24. Ήταν ξύπνα αντιμετώπιση του ανθρώπου, μη θεωρεί τίποτα δεδομένο. Θα λες ευχαριστώ, θα αγαπάς, με όλα μου τα λάθη. Έρχεται η συνήθεια και η ρουτίνα και σε φέρνει και κάνεις πάλι κάτι χαζά και κάτι. Αυτό θα σε ρώταγα, αυτό σφάλματα μένει, τεράστια. Αυτό το ξύπνα το ζούμε όλοι λίγο πολύ. Προσπάθησα πάρα πολύ και έκανα μετά και σπουδαία λάθη από τότε που με οδήγησαν στο σήμερα. Και σπουδαία όμως νομίζω σωστά, αλλά για μένα, για το Λίον. Αλλά δεν παίρνω τίποτα δεδομένο. Κάποιοι καμιά φορά θεωρούν ότι παίρνουν τα πράγματα δεδομένα. Δεν παίρνω τίποτα δεδομένο. Όχι. Μετά ήρθαν και άλλα πράγματα, και άλλοι θάνατοι στη ζωή μου, αλλά δεν πήρα τίποτα δεδομένο. Αυτό σε σημάδεψε ιδιαίτερα γιατί ήταν. Ήταν πολύ ξαφνικό, ήταν σαν ένα τεράστιο χαστούκι. Mm. Δηλαδή ξύπνησα από το στρατό, από την άδεια το πρωί, χτύπησε το τηλέφωνο και λέω κολλητός, και ο κολλητός δεν ήταν εκεί. Ήταν ο ξαδερφός του που μου είπε. Ο φίλος μας έφυγε. Τροχαίο. Ναι, τροχαίο. Η μέρα του Πάσχα ήταν πριν. Και είναι σοκαριστικό. Γιατί δεν είναι ότι ξέρεις ή ότι υπάρχει κάτι που. Όσοι το έχουν πάθει γνωρίζουν ακριβώς για το τι σοκ μιλάω, για το όταν είσαι πιο μικρός, αλλά ξέρεις, καμιά φορά το δραματοποιούμε παραπάνω. Εντάξει, στεναχωριέμαι που δεν ζω όλες αυτές τις εμπειρίες με έναν φίλο ο οποίος ήταν κολλητός κτλ. Αλλά απ' την άλλη υπήρχε λόγος που έγινε. Ξέρεις, πάντα υπάρχει λόγος. Υπήρχε ένα, σαν από το Θεό να σου είπε κάποιος, έλα, ξύπνα. Πάμε παρακάτω. Άλλο κομβικό σημείο στη ζωή σου που να έχεις κάνει τέτοιο ξύπνημα. Άλλο κομβικό σημείο. Και να έχεις συνειδητοποιήσει και κάτι ακόμα. Δηλαδή, ο θάνατος του κολλητού σου σε βοήθησε να. Πολλά, πολλά τα οποία δεν θα ήθελα να αναφέρω. Mm-hmm. Ήταν κομβική ευτυχία το καλοκαίρι για μένα. Όταν δεις την ταινία θα καταλάβεις. Γιατί μου ξύπνησε μέσα μου ένα δικό μου κομμάτι το οποίο έλεγε πώς αγαπάμε. Σ' αγαπάς. Σ' αγαπάς. Πιστεύεις ότι σ' αγαπάς. Πιστεύεις ότι σ' αγαπάνε. Mm-hmm. Κυριολεκτικά, όχι. Ναι, ναι. Για μένα ευτυχία ήταν αυτό. Δηλαδή έφυγα από το γύρισμα και πήγα σπίτι πια, κατόπιν εορτής, και είπα κάτι δεν κάνω σωστά. κάτι κάπου πάω λάθος. Και πρέπει να το φτιάξω το λάθος. Στον τρόπο. Δεν στρομάζει να βλέπεις τα λάθη σου όμως. Σε βλέπει, θες να τα φτιάξεις. Πρέπει, ναι. Μα δεν τα αναγνωρίζεις, γιατί μετά τα μεταφέρεις κάπου αλλού, κατάλαβες. Δεν είναι όλοι έτσι όμως. Πολλοί άνθρωποι τα δύο. Το έχω κάνει. Έχω κάνει και αυτό που λες. Έχω μεταφέρει και το λάθος μου. Πάλι εγώ ζημιώθηκα. Ή τις προάλλες, αν θυμάμαι καλά, όταν είχα δει το Δείπνο Ηλιθίων, mm-hmm. στο έργο, ο ρόλος σου δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα με τη μέση του, πονάει η μέση του, λουμπάγκο έχει, κάτι έχει. Εκεί έχω ένα περίεργο καρμικό με τα θέντρικα. Μπράβο. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, έμαθα τις προάλλες ότι είχες ένα θέμα και με τη μέση του πραγματικότητα και λέω μη μου πεις ότι μπήκε τόσο πολύ στο πέτσι του ρόλου που το βιώνει και στα αλήθεια. Λοιπόν, επειδή έχω υπάρξει ομοιοπαθούσα, λέω το φουκαρά. Κοίτα πώς με έχει πάει. Όταν κάναμε, ακριβώς πριν, είχαμε κάνει τις Δάφνες και Πικροδάφνες με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον κύριο Φιλιππίδη και τον κύριο Κιμούλη. Και ακριβώς πριν είχα κάνει με την Ελένη Ράντου, τον Ορφέα, τον Δημήτρη Καπιτανάκο, τον Ιατρόπουλο και αυτές τις χώρες τον Μπάμπη τον Γιωτόπουλο, το Κατά δικός μου. Στο Κατά δικός μου ο ήρωας ήταν ένας πρώην άλτης του Επικοντό, ο οποίος είχε διαλύσει το γόνατό του. 1,5 χρόνο, 3 χρόνια παίχτηκε η παράσταση, 1,5 χρόνο διέλυσα το δεξί μου γόνατό στην παράσταση. Έλα ρε. Να ρωτήσεις την Ελένη, ήταν απίστευτο, ήταν, το βλέπουμε τώρα και γελάμε, αλλά τότε ήταν κάτι υπέροχο. Και μετά στο Δείπνο Ηλιθίων που ο άνθρωπος έχει λουμπάγκο, είχα κάποια χρόνια προβλήματα μικρά-μικρά με τη μέση μου που θεώρησα ότι είμαι ο Σούπερμαν και θα τα ξεπεράσω. Και ενώ παίζω έναν χαρακτήρα ακριβώς που είχε λουμπάγκο, δεν το έπαθα στην παράσταση, το έπαθα σε μια πρόβα, αλλά είχα φορτώσει και τον εαυτό μου πριν με όλο αυτό. Ήρθε αυτό που λέμε, με έκοψε στη μέση. Mm. Και εκεί σταμάτησαν όλα και άρχισα να ξανασκέφτομαι επίσης. Να, ένα κομβικό σημείο. Ξανασκέψου λίγο τον εαυτό σου. Σκέψου λίγο. Μην είσαι τόσο εργασιομανής, μην ασχολείσαι με τόσα πράγματα, αφιέρωσε και λίγο χρόνο σε σένα. Πάντως, παίρνεις τα μηνύματα που σου στέλνει ρε παιδί μου η ζωή και μέσα από τη δουλειά σου και μέσα από τα συμβάντα. Σε μέσα τα παίρνω λίγο, δεν τα παίρνω εκεί που πρέπει, τα παίρνω λίγο πιο καθιστά. Δεν έχει να κάνει, τα παίρνεις, γιατί κάποιοι φεύγουν από τον κόσμο αυτό και δεν τα έχουν πάρει ποτέ. Όχι, όχι. Είσαι και άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή
Okay, είπες ότι σ' αρέσει το διάβασμα και η υποκριτική σε βοήθησε σε όλο αυτό. Μου αρέσουν και όλα τα φυσιολογικά πράγματα. Ας πούμε, θα πει. Το χαζολόγημα μου αρέσει και οι βόλτες μου αρέσουν. Και... επειδή ακούγεσαι αρκετά φιλοσοφημένος και τοποθετημένος και ψαγμένος με τον εαυτό σου. Ναι. Κάποιον ειδικό θα έβλεπες για να πεις αυτό που νιώθεις μέσα σου, να το επεξεργαστείς καλύτερα, αν δεν μπορείς. Σίγουρα. Και πνευματικό θα έβλεπα και ειδικό θα έβλεπα. Και... πνευματικό έχεις. Όχι, δεν έχω. Πηγαίνω στην Τίνο αρκετά χρόνια και εκεί έχω κάποιους άνθρωπους που έχω μιλήσει, αλλά δεν έχω τον πνευματικό μου. Είσαι άνθρωπος όμως της πίστης. Πιστεύω, πιστεύω, αλλά όχι... θρησκόληπτα. Ίσως όπως θα έπρεπε, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά... ναι, θα το έκανα. Πώς αλλιώς να χρειάζεσαι και έναν άνθρωπο με ένα εξωτερικό μάτι που να μάνει διοτέλεια να σκέφτεται και να σου μιλάει. Με έναν άλλο, σε ένα άλλο συνθήκη μπορείς... επίπεδο. Νο. Ναι, μπορείς να το πει. Κάποιοι λένε ότι εγώ το βρίσκω αυτό στους φίλους μου. Ναι, το βρίσκω και εγώ στους φίλους μου. Αλλά οι φίλοι μου πια είναι μεγάλοι και δουλεύουν και αυτοί 15 ώρες τη μέρα και δεν τους βλέπω τόσο όσο θέλω. Οπότε καμιά φορά οδηγούμε και σε κάποια μονοπάτια που χρειάζομαι μια άλλη καθοδήγηση, μια άλλη κουβέντα. Πρέπει να βρω ανθρώπους πιο φωτεινούς, πιο έξυπνους, πιο δραστήριους εκείνη τη στιγμή από εμένα. Να με ακούσω και να ακούσω μέσα από αυτούς 10 πράγματα που ορίζουν κάτι το οποίο είναι σωστό ή όχι. Δεν τα ξέρω όλα. Δεν θα τα μάθω όλα ποτέ. Οπότε ακόμα και οι φίλοι μου που έχουν να μάθουν κάτι είναι ένα θετικό, πόσο μάλλον κάποιος ο οποίος μπορεί να ειδικεύεται και το βλέπεις καθημερινά το αδιέξοδο, συμβαίνει. Κάποια στιγμή οφείλεις και σαν άνθρωπος να κάνεις ένα κρακ, τσαλακώσεις λίγο τον εαυτό σου και να μιλήσεις. Θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση ή το σύριαλ τώρα. Χρόνο έχεις, ελεύθερο και αν είναι, πώς αρέσει να τον περνάς. Με φίλους, να βλέπω, τώρα θα σου φάνει περίεργο, θέατρο, σινεμά. Σινεμά πες ότι βρίσκεις μια αυτή και να θέατρο, πας. Θέατρο, δευτερότερο, το πας και βλέπεις, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Όχι, πάω στους φίλους μου, βλέπω και πρόβες καμιά φορά. Α. Οπότε για να έχω άποψη. Άρα έχεις και φίλους από το χώρο. Πολλούς. Πολλούς και θαυμάζω και πολλούς τοπίους από το χώρο. Που μπορεί να μην τους ξέρω κιόλας για τη δουλειά που κάνουν. Ταξίδια με τη μηχανή. Πολύ. Α, είσαι μηχανόβιος, ναι. Ό,τι κλέβω σε χρόνο, δηλαδή με ένα κολλητό μπορώ να πάω στο γήπεδο, μπορεί οτιδήποτε απλό μπορώ να το κάνω. Με τη μηχανή, που σου αρέσουν και τα ταξίδια, είσαι προσεκτικός, θέλω να πιστεύω. Δεν κάνω οδηγό μηχανή. Δεν κάνει. Όχι. Γιατί. Μετά από αυτό που έγινε, ο γιατρός μου είπε: σταμάτα. Προσπαθώ, δεν είναι σαν το τσιγάρο. Αν με φοβίζει κάτι, θα το κάνω. Να το... Α, ναι. Ναι, ναι. Η μηχανή με φοβίζει και την οδηγάω. Μου δημιουργεί ούτως ή άλλως ένα σεβασμό. Τη φοβάμαι, ανεξάρτητα από τους κανιβαλισμούς που έχω κάνει και τα πράγματα που έχω κάνει πάνω στο σπίτι. Έχεις υπάρξει περίοδο καγκουριά. Εντελώς. Μεγάλο καγκουρό. Μεγάλο. Με τεράστια πόδια. Όχι εμφανισιακά. Κάνοντας αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις σε μια μοτοσυκλέτα στον δρόμο. Δεν ήξερα. Ευτυχώς ήρθαν άνθρωποι γύρω μου που μου μάθαν. Με έμαθε και η βαρύτητα επίσης. Έχεις πάθει ατύχημα με τη μηχανή. Όχι σοβαρό, αλλά ναι. Ξέρω τι σημαίνει να πονάει μέρος του σώματός σου για όλα. Mm-hmm. Αλλά με φοβίζει ακόμα και τώρα η μηχανή. Μου δημιουργεί ένα περίεργο. Σε αυτό μπορεί να είναι και αδρεναλίνη και να σ' αρέσει ταυτόχρονα που σε φοβίζει έτσι λίγο. Τι άλλο σε φοβίζει τη ζωή σου. Νομίζω πράγματα ανάλογα, πώς είμαι στη διάθεσή μου. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα θρίλερ, το λέω και να γελάσουμε, τώρα καμιά φορά μπορεί να βάλω να δω και να αγριεύομαι λίγο γύρω μου. Να σου πω, δεν θέλω να ζωρίσω το κεφάλι μου τώρα με αυτό, ενώ παλιά αποζητούσα να δω κάτι τέτοιο. Τώρα λέω, και κυρίως αυτά με τα φυσικά. Οπότε αρχίζω και γελάω με μένα. Λέω, εντάξει, σταμάτα, στείλ το. Αυτό που με φοβίζει περισσότερο απ' όλα νομίζω είναι η βία. Η βία. Η βία νομίζω είναι αυτό το οποίο με φοβίζει, γιατί ξέρω ότι την έχω μέσα μου και ότι μπορώ να ασκήσω βία κι εγώ. Αλήθεια. Δεν το έχω κάνει, αλλά ξέρω ότι μέσα μου υπάρχει. Πώς το ξέρεις. Βλέπω, δηλαδή βλέπω κάτι που συμβαίνει και θυμώνομαι κάτι. Δηλαδή, σαν παράδειγμα αυτό που γίνεται τώρα με τα φαινόμενα ρατσισμού, με αυτό, βλέπω ότι θυμώνω. Και ασυναίσθητα το πρώτο πράγμα στο θυμικό είναι ότι να ανταποδώσεις κάτι, αλλά είναι λάθος. Είναι... κάτι το οποίο λειτουργεί, ζει με το φόβο, ζει με το μίσος, ζει με κάτι το οποίο υποσκάπτει τους ανθρώπους και μέσα τους φτιάχνει κούφιες σπηλιές συναισθημάτων, οι οποίες βγαίνουν σε κάτι τέτοιο μισητό και κάτι δύσκολο, το οποίο δεν θέλω να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Γνωρίζοντας όμως ότι έχεις τη βία μέσα σου. Δεν μπορώ. Αυτά που βλέπω τώρα εμπρατισμού τα άλλο θεωρώ μέχρι 2020. Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά γνωρίζοντας όμως ότι έχεις τη βία μέσα σου, συνήθως επειδή θα σου πούνε ότι ο άνθρωπος που έχει τη βία θα την εκδηλώσει με κάποιο τρόπο. Μπορεί όχι με το να πάει να δολοφονήσει έναν άνθρωπο για το χρώμα του, αλλά μπορεί να μιλήσει άσχημα. Όταν είσαι να γίνει... 17, 20, 25 και έχεις αυτό το νεύρο, θα το κάνεις. Μεγαλώνοντας και αν έχεις τη χαρά να λειτουργήσεις και να συνεργαστείς με ανθρώπους οι οποίοι
είπαν κάτι μέσα στην ψυχούλα σου. Το διοχετεύεις. Το διοχετεύεις αλλιώς. Εγώ θα το διοχέτευα αλλιώς αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ήταν κάτι ρομαντικό. Αλλά θα έβγαινα να παίξω στην Ερμού. Θέατρο. Θα το έκανα. Δηλαδή, δίνω σαν παράδειγμα τώρα, μην λαϊκίζω κι εγώ τώρα, αλλά το λέω ότι θα ήταν, αν μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ως σύνθημα κατά της βίας ή κατά του οτιδήποτε δεν βοηθάει τους ανθρώπους να ζήσουν ειρηνικά και αρμονικά, θα το έκανα με έναν αντίστοιχο τρόπο. Ρομαντισμό έχεις μέσα σου. Πολύ. Πολύ, αγαπώ πολύ. Αυτό λέγαμε και με το Σωτήρι τελικά. Γιατί το έτερος εγώ, η πρώτη ταινία, είναι βασισμένο πάνω στη γυναικεία φιλία. Mm-hmm. Είμαστε πολύ ροζ στο κεφάλι μας μέσα. Όσο και να το παίζουμε κάπως, νομίζω αυτό σε σώζει. Η ευαισθησία νομίζω είναι και ο ρομαντισμός είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Προτιμώ τους υπότες δηλαδή από τους αλήτες. Άρα είσαι και παλαιά σκοπής, αρσενικό. Ναι, μόνο τα καλά του και όλα τα κακά του. Ναι, αυτό ξαναπέστο. Γιατί είναι αλήθεια. Με όλα τα καλά του και όλα τα κακά. Τα καλά, ας πούμε, είναι ότι είσαι προστατευτικός, δοτικός, τρυφερός, περιποιητικός. Ναι. Με το γυναικείο φίλο. Τα κακά είναι ότι είσαι συντηρητικός. Όχι πολύ. Δεν είμαι συντηρητικός. Τα κακά είναι ότι εντάξει, καμιά φορά δεν αφήνω μήγα να πέσει στο σπαθί μου και διάφορα πράγματα από αυτά. Αλλά εντάξει. Μεγαλώνοντας, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι όλα είναι τραγικά μάταια και ότι η ουσία βρίσκεται σε αυτό που λειτουργεί στη σχέση κάθε μέρα. Να πας να κοιμηθείς το βράδυ και να έχεις γίνει κάπου καλύτερος. Καλύτερος όχι ανταγωνιστικά με τον άλλον, με το χειρότερό σου χθες. Οπότε αυτό λειτουργεί θετικά για όλους. Καλύτερος μπαμπάς, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος τραπεζικός. Δεν ξέρω τι είσαι. Τραπεζικός, τι είπα. Σούρτε. Ναι, καλύτερος ηθοποιός, καλύτερος οτιδήποτε. Να είσαι καλύτερος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα σου κάνω μια ερώτηση που μπορείς να βρεις πολλές διπλωματικές απαντήσεις να την απαντήσεις. Ή να πεις την εσωτερική σου γνώση, στη σχέση σου. Εσύ είσαι ο δύσκολος. Ναι, εγώ. Τραγικά δύσκολος. Ο κρέοντας ήταν. Μπουμπούκι, γατάκι. Τίποτα. Τίποτα. Εγώ είμαι ο δύσκολος, ναι. Και με αυτό τον δύσκολο παλεύω να τον φτιάξω. Α, παλεύεις όμως να τον φτιάξεις. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν τα καταφέρνω, αλλά παλεύω. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που τον δέχονται, να ξέρεις και έτσι. Αποδοχή. Μπορεί, μπορεί. Λοιπόν, είπες ότι θα συνεχίσετε με το δείπνο ηλιθείων για το πρώτο μισό της σεζόν. Μετά έχεις κάτι που δεν ανακοινώσουμε και δεν το αγγίζουμε ούτως ή άλλως. Μάθεις, εγώ είμαι υπέρ της ενέργειας. Αλλά είναι και αυτό επίσης μια μεγάλη μου χαρά και τιμή που θα βρεθώ εκεί. Έχουμε την ευτυχία η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους ξανά. Ξανά και τώρα τελειώνουμε το τρίτο κεφάλαιο, το δεύτερο κομμάτι της σειράς του Έτερος Εγώ, που θα ονομαστεί Κάθαρσης. Όπως λέμε και με το Σωτήρι, bigger, better, faster. Ένα τεράστιο σε αυτό το υπέροχο σύμπαν του κόσμου αυτού, με πολλούς νέους συναδέλφους και αρκετούς από το προηγούμενο κομμάτι της σειράς, σε μια καινούργια απίστευτη ιστορία του Σωτήρη Τσαφούλια και της Κατερίνας Φιλιώτου. Με το καλό να τα δούμε όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Να συνεχίσεις έτσι, να κάνεις πράγματα που σε εκφράζουν και που τα αγαπάς και εσύ, τα αγαπάει και ο κόσμος. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ.